Μαθητής ξανά. Μαθητής μετά από πολλά χρόνια. Και πώς σου φαίνεται? Μου φαίνεται πολύ ωραία. Καταρχήν, παιδιά, έκατσα στο ίδιο θρανείο με τον γιο μου. Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή και έχεις ωραία συναισθήματα από τέτοιες στιγμές και εξοικειώνεσαι και πολύ και με το πώς ζουν τα παιδιά τώρα. Θυμάσαι και στα δικά σου. Είναι ωραία εμπειρία. Συγκινητική. Πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε καταπληκτικά στην τάξη του Ιωακήμ. Είμαστε λιονταράκια. Νοσταλγεί στα μαθητικά χρόνια. Ναι, είναι πολύ ωραία. Άμα ξέραμε τι ωραία που ήταν, μάλλον αν το σκεφτόμασταν τότε πιο σωστά, θα περνάγαμε πολύ καλύτερα στο σχολείο. Ενώ τα παιδιά δεν το βλέπουν έτσι, γιατί βιάζονται να μεγαλώσουν. Εσένα πώς το φαίνεται? Ωραία. Είναι ωραία, ευχάριστο. Τα νοσταλγείτε τα μαθητικά τα χρόνια? Όχι πολύ. Όχι. Τώρα είναι καλύτερα? Τώρα πολύ καλύτερα. Τι είπες εσύ, πιστεύω στην απάντηση? Εσείς? Κι εγώ μια από τα ίδια θα έλεγα. Καλά ήταν και τα μαθητικά, εντάξει. Αλλά καλά είμαστε και τώρα. Όλες οι ηλικίες καλές είναι. Την πρωτοβουλία σήμερα των εκπαιδευτηρίων Μπουγά, πώς τη βλέπετε το Family Day? Πολύ όμορφη και πρωτότυπη νομίζω για τα δεδομένα εδώ της Καλαμάτας. Είναι εντυπωσιακή και βοηθάει τα παιδιά να έρθουν σε καλύτερη επαφή με τους γονείς στον χώρο του σχολείου και να ζήσουν αυτά που ζουν και αυτά όλη τη βδομάδα. Σας βλέπουμε ότι συμμετέχετε και εσείς στα παιχνίδια εδώ με τους μαθητές. Βέβαια. Γινόμαστε και εμείς παιδιά, έστω για λίγη ώρα. Να είστε καλά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία, περνάμε υπέροχα, έχει βοηθήσει και ο καιρός. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση και δραστηριότητα. Hey, αυτή η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία, πιστεύω ότι θα ενωθούν πιο πολλοί οικογένειες και μακάρι να το διασκεδάσουν όλοι. Είναι σημαντικό που είναι και οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους και βλέπουν τι μαθαίνεται στο σχολείο εδώ. Ναι, γιατί ξέρουν πώς γίνεται το μάθημα μέσα σε κάθε τάξη. Και... Τι τάξη πας εσύ? Εγώ πάω δεύτερη γυμνασίου. Σε ποιες δραστηριότητες συμμετείχες? Εγώ φέτος δεν συμμετείχα. Παρακολουθούσα. Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Ήταν όλα τέλεια, οργάνωση, διάθεση. Καλή διάθεση, τέλεια ήτανε. Έχετε εικόνα τι κάνουν τα παιδιά εδώ, τώρα πλέον? Τώρα πλέον ναι. Τώρα ναι. Έχει και ένα χρόνο. Πόσο σημαντικό είναι για τους γονείς να βρίσκουμε χρόνο να περνάμε με τα παιδιά μας? Νομίζω αυτό είπα σήμερα στη γυναίκα μου, ότι οργάνωσε κάτι που έπρεπε να το κάνουμε μόνοι μας κάθε Κυριακή. Σημαντικά, όπως όλοι νομίζουμε ότι είναι μόνο τα μαθηματικά, τα αρχαία ή η γλώσσα. Είναι ένα μάθημα που θα το χαρακτήριζες με όρους του ποδοσφαίρου γάμο νοτικό. Πραγματικά. Δεν του δίνει σημασία κανένας. Μας το έχουν στην ίδια μοίρα, για παράδειγμα, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση τη μουσική. Μεγάλη γιορτή, κύριε Φώτη, σήμερα, οικογενειακή γιορτή για τα εκπαιδευτήρια Μπουγά, Family Day. Πείτε μας μερικά λόγια. Εντάξει, είναι πολύ όμορφη μέρα η σημερινή, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είναι πολύ όμορφη γιατί είμαστε μαζί με τα παιδιά και τους γονείς. Δώσαμε την ευκαιρία στους γονείς να βιώσουν λίγη από την καθημερινότητα των παιδιών τους. Βοηθήσαμε να γίνουν παιδιά, βοηθήσαμε να έρθουν πιο κοντά, να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη μέρα. Και μην ξεχνάμε ότι κοινό στόχος των γονέων και του σχολείου είναι το παιδί, είναι τα παιδιά μας. Να βοηθήσουμε για την πρόοδό τους, να βοηθήσουμε για την ευτυχία τους, να βοηθήσουμε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βοηθήσουμε να αποκτήσουν κριτική σκέψη, να βοηθήσουμε να γίνουν πολίτες του κόσμου. Είναι κοινές οι αγωνίες μας, γι' αυτό είναι και κοινή η προσπάθειά μας. Θεωρείτε ότι οι γονείς σήμερα έχουν αποκτήσει πλέον μία εικόνα τι γίνεται ακριβώς, ποιες δραστηριότητες γίνονται στο σχολείο? Έχουν πάρει μια καλή γεύση και το σίγουρο είναι ότι τους έχουμε βοηθήσει να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν καλύτερα με τα παιδιά τους, για να τους πούν τα παιδιά τους τι κάνουν κάθε μέρα. Δηλαδή τα παιδιά σήμερα ήταν μαζί με τους γονείς, κάνανε πράγματα, άρα νιώθουν πιο έτοιμα να εξηγήσουν στους γονείς πώς περνάνε στο σχολείο, τι μαθαίνουν, τι τους μένει, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει κλπ. Είδαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ο κόσμος, οι γονείς, τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί όλοι. Ναι, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση. Είναι πολλοί γονείς εδώ σήμερα
και είναι και σχεδόν όλα τα παιδιά. Λείπει η ομάδα της ρητορικής και επιχειρηματολογίας του σχολείου, γιατί συμμετέχει στους πελοποννησιακούς αγώνες που γίνονται στο Πανεπιστήμιο. Και σήμερα είναι η τελική, να πούμε. Είναι τελική και έχουμε τη χαρά να έχουμε μια ομάδα στους τελικούς και τρία παιδιά σε ατομικά αγωνίσματα στους τελικούς. Οπότε κάποιοι καθηγητές και κάποια παιδιά και κάποιοι γονείς είναι στο Πανεπιστήμιο σήμερα. Βλέπουμε και χαρούμενα παιδιά που επιτέλους βρήκαν και λίγο χρόνο να μοιραστούν μαζί με τους γονείς. Πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται αυτός ο χρόνος να μοιράζονται μαζί? Αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα. Σήμερα έχουμε όλοι μας, έχουμε πληροφόρηση, έχουμε ευκολίες, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και λίγο ποιοτικό χρόνο. Ένας τρόπος γι' αυτό είναι να έρθουμε πιο κοντά. Για να έρθουμε πιο κοντά πρέπει κάποιες στιγμές να κλείνουμε το κινητό και να παίζουμε μαζί μπάλα, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας αντί να είναι στο Instagram, να είναι στη γειτονιά ή με τους γονείς να κάνουν κάτι. Και πολύ βασικό είναι να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Για να επικοινωνήσεις με ένα παιδί 13 ετών πρέπει να έχεις επικοινωνήσει μαζί του όταν είναι 3. Αλλιώς πολλές φορές χάνουμε το παιχνίδι αυτό με πολύ άσχημη επακόλουθα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο οικογενειακός χρόνος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέγανε οι παλιοί, το οικογενειακό τραπέζι, έστω την Κυριακή. Πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντικό να θέλουμε να είμαστε μαζί, όλη η οικογένεια να είναι μαζί. Εμείς αυτό που διαπιστώσαμε σήμερα είναι ότι η γνώση αφομοιώνεται καλύτερα μέσα από το παιχνίδι. Τα παιδιά έπαιξαν, διασκέδασαν, χάρηκαν και έμαθαν πράγματα. Το ίδιο και οι γονείς. Αυτό μας έκανε εντύπωση. Αυτό ισχύει 100% και προσπαθούμε και εμείς αυτό να βελτιωνόμαστε, παρά το ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Προσπαθούμε και κάνουμε διάφορα πράγματα, παιδιά, για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να τους προσφέρουμε παιδεία και γι' αυτό το λόγο είμαστε και ανοιχτοί στη γνώση και στην επικοινωνία με όλο τον κόσμο. Χθες το βράδυ γύρισαν εκπαιδευτικοί του σχολείου από πρόγραμμα Εράσμου στην Ισπανία, που είχαν πάει και συνεργάζονταν με εκπαιδευτικούς από αρκετές χώρες, από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία, και μας μετέφεραν, στο λίγο χρόνο που είχαμε χθες το βράδυ, μας μετέφεραν κάποια πράγματα που είδαν στα ισπανικά σχολεία. Πραγματικά ήταν εμπειρία και πραγματικά θέλουμε να γίνει αυτό. Και θέλουμε στο σχολείο μας να προσφέρουμε με αυτόν τον τρόπο παιδεία στα παιδιά, να προσφέρουμε με αυτόν τον τρόπο γνώση στα παιδιά και μακάρι να μπορέσουμε να φτιάξουμε και άλλα πράγματα στην Καλαμάτα που να βοηθάνε στον τομέα αυτών όλα τα σχολεία της πόλης. Το Family Day γίνεται για πρώτη φορά στο σχολείο ή έχει ξαναγίνει? Στην ουσία γίνεται για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση. Έχει γίνει παλαιότερα χρόνια αναβαθμίδα. Αλλά πρώτη φορά γίνεται όλες οι βαθμίδες του σχολείου μαζί. Αυτοί που θέλουν να γνωρίσουν τις δραστηριότητες του σχολείου, έχετε και άλλη μια εκδήλωση που έχετε προγραμματίσει? Ναι, θα γίνει και η Open Day που είναι για τους γονείς τους εκτός σχολείου που θέλουν τώρα να μάθουν για το σχολείο, χωρίς βέβαια και σε αυτήν να αποκλείονται οι δικοί μας γονείς. Αυτό θα γίνει στις 12 Μαΐου και περιμένουμε όλους να έρθουν να γνωρίσουν το σχολείο. Αλλά και αν κάποιοι θέλουν να ενημερωθούν για το σχολείο, μπορούν από την ιστοσελίδα ή με κάποιο ραντεβού είμαστε στη διάθεσή τους. Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι άκρως πρωτότυπη. Τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς βλέπουν τι δουλειά γίνεται εδώ και πράγματι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Και υπάρχει σήμερα ένα συνδυασμό ψυχαγωγίας και μάθησης. Μάθησης ξανά σήμερα. Ναι, μετά από κάποιες δεκαετίες είπαμε και εμείς να ξανακάτσουμε στα θρανία. Τα πράγματα πάνε μπροστά, πιστεύω. Σίγουρα καλύτερα. Την πρωτοβουλία των εκπαιδευτηρίων Μπουγά για Family Day, πώς τη σχολιάζετε, πώς τη βλέπετε? Τη βρίσκω εξαιρετική. Η εμπειρία σήμερα από το Family Day. Σπουδαία πρωτοβουλία. Πολύ καλή ιδέα. Οι γονείς συμμετέχουν με τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό και βλέπουν τη δουλειά που γίνεται εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Εδώ το Γιάννης ποιος το έγραψε? Το έγραψε η κόρη μου και συμμετείχαμε και εμείς με τα μαθήματα με τα παιδιά. Είδαμε τον τρόπο που γίνεται η διδασκαλία. Σε ποια τάξη? Είναι στο νηπιαγωγείο η Ροξάνη. Ευχαριστημένοι όλοι. Όλοι ευχαριστημένοι. Χριστίνα Δήμιζα. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στο Family Day των εκπαιδευτήριων Μπουγά. Είχαμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να παρουσιάσουμε με τα παιδιά του Δημοτικού το πρόγραμμα που έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά, Υγιή Παιδιά, Υγιής Πλανήτης. Είναι ένα πρόγραμμα της WWF Ελλάς και είχαμε την ευκαιρία να το παίξουμε τα παιχνίδια μαζί με τους γονείς. Παιχνίδια που μας δείχνουν πότε
πότε και ποια λαχανικά πρέπει να τρώμε, πότε και ποια ψάρια πρέπει να ψαρεύουμε, πότε και ποια γλυκά πρέπει να παραγγέλνουμε. Παιχνίδια που μας μαθαίνουν ότι ό,τι κάνει καλό στη δικιά μας υγεία, κάνει καλό και στην υγεία του πλανήτη. Ότι η γη είναι το σπίτι μας και πρέπει να τη φροντίζουμε για να ζούμε υγιείς σε αυτήν. Παρόλο που είναι Κυριακή, τα παιδιά και οι γονείς ανταποκρίθηκαν, ήρθαν στο σχολείο, έγιναν πάλι μαθητές. Ναι, νομίζω ότι αυτό τους ενεργοποίησε περισσότερο από όλα, γιατί και οι ίδιοι με έναν ωραίο τρόπο μπαίνουν στην καθημερινότητα των παιδιών τους και βλέπουν ότι το να είσαι παιδί δεν είναι ούτε εύκολο ούτε απλό, είναι όμως πάντα διασκεδαστικό. Και κάτι με ένα πολύ, μια ωραία δραστηριότητα που είχαμε πει πέρσι τα Χριστούγεννα. Πόσο σημαντικό είναι να βρίσκουμε χρόνο μαζί με τα παιδιά? Ναι, χρόνο και μάλιστα ποιοτικό χρόνο, να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με τα παιδιά. Και τα παιδιά σήμερα έχουν μεγάλο ενθουσιασμό. Το βλέπω στα μάτια όλων, από τα πολύ μικρά μέχρι τα πολύ μεγάλα, γιατί νιώθουν ότι υποδέχονται τους γονείς τους σε ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής τους. Τα παιδιά περνάνε τη μισή τους ημέρα στο σχολείο. Το να μπορεί ένα παιδί να συζητάει με τους γονείς του για αυτό το χώρο, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Το επόμενο μας παιχνίδι θα στηθεί όλο γύρω από ένα λευκό καμβά. Θα προσπαθήσουμε μικροί και μεγάλοι να ενεργοποιήσουμε τον καλλιτέχνη που έχουμε μέσα μας και με σύμμαχο την τύχη, το θάρρος και το κέφι, να αφήσουμε το δικό μας εικαστικό αποτύπωμα πάνω σε εκείνο το λευκό καμβά. Με τη συνοδεία μουσικής, μεγάλοι και μικροί, γινόμαστε καλλιτέχνες στη ζωή. Τόσο ενεργοποιήθηκε και ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου. Ναι, Σύλλογος Γονέων υπάρχει από το 2004 στο σχολείο, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε αδρανοποιηθεί. Φέτος επανασυστάθηκε, ας το πούμε έτσι, φτιάχτηκε καινούριος σύλλογος, καινούργια μέλη, έχουν πραγματικά πολύ όρεξη και ήταν καθοριστική η συμβολή τους στη σημερινή Family Day. Βοήθησαν πάρα πολύ, έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο πικνίκ που έφτιαξαν μαμάδες και μπαμπάδες από διάφορα μέρη του κόσμου που έχουμε τα παιδιά τους σχολείο, και γενικά όμως έχουν μεγάλη διάθεση να βοηθήσουν στο έργο του σχολείου. Είναι καθορισμένη η ρόλη του καθενός και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για το Σύλλογο Γονέων των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, στους οποίους ευχαριστούμε κιόλας. Υπάρχει και σελίδα στο Facebook, όποιος θέλει να γραφτεί σαν μέλος για να ακολουθήσει δραστηριότητες. Ναι, βεβαίως. Έχουμε καλέσει και εμείς βοηθάμε τώρα να ενημερωθούν οι γονείς του σχολείου. Υπάρχει σελίδα στο Facebook και κυρίως αυτό που θέλω να πω πάλι είναι ότι έχω πολύ όρεξη και είναι σύλλογος όλων των βαθμίδων. Και του παιδικού σταθμού νηπιαγωγείου και του δημοτικού και του γυμνασίου. Πρεμιέρα κάνει ο Σύλλογος Γονέων των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά σήμερα και το είδαμε αυτό με το international εδώ τραπέζι που έχετε ετοιμάσει. Mm-hmm. Πείτε μας μερικά γι' αυτό, μερικά πράγματα. Ο Σύλλογος Γονέων επανασυστήνεται φέτος και επανενεργοποιείται. Έχουμε ήδη πάνω από 60 εγγεγραμμένα μέλη και σκεφτήκαμε η πρώτη δράση να είναι τη μέρα του Family Day του σχολείου, τη μέρα που μαζευόμαστε όλοι εμείς εδώ για τα παιδιά μας. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, γιατί στην πραγματικότητα δεν είμαστε καν όλοι, ούτε από τη Μεσσηνία ούτε από την Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 20 εθνικότητες διαφορετικές στο σχολείο, από Γερμανία, Αγγλία μέχρι Νότια Αφρική, μέχρι Κίνα, Καναδά και Αμερική και Ελβετία. Και έτσι σκεφτήκαμε να φέρουμε μια γεύση από εκεί που έχουμε ζήσει όλοι εμείς και να την προσφέρουμε στα παιδιά, στους δασκάλους τους και σε εμάς τους ίδιους. Είδαμε, έτσι. Είχατε ετοιμάσει τα ωραία σας τα εδέσματα με τα σημαίακια, από ποια χώρα είναι το κάθε γλυκό ή το κάθε φαγητό. Ακριβώς. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος, γιατί είδαμε ότι άδειασε ο πάγκος. Ξεπούλησε ο πάγκος. Ξεπούλησε. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλά, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ. Το σημαντικό επίσης νομίζω είναι ότι γνωριστήκαμε και μεταξύ μας. Δεν είναι προφανές και αναμενόμενο ότι γνωριζόμαστε όλοι και ότι ξέρουμε ένας τον άλλον. Και επίσης ότι μαζεύουμε χρήματα, το τραπέζι είναι δωρεάν από εμάς, είναι προσφορά του συλλόγου, αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθουν και να συνδράμουν στα κουτιά των δράσεων του εθελοντισμού των εκπαιδευτηρίων Μπουγά, που είναι τα ΚΑΠΗ, είναι το κέντρο ημέρας, είναι το ειδικό σχολείο, η φιλοζωική και το ξαναρχίζω. Στην ουσία καλύπτοντας τον τομέα του εθελοντισμού ανθρώπου και ζώων. Πολύ σημαντικό, σημαντικό μάθημα και για τα παιδιά. Αλίμονο. Γι' αυτά γίνονται όλα.